σήμερα, όπως σας έχουμε ανακοινώσει και από εχθές και από την σελίδα μας στο Facebook, έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας τον σκητσογράφο, το γνωστό σκητσογράφο, τον κύριο Βαγγέλη Χερουβίμ, ο οποίος, του οποίου έργα και σκίτσα βλέπουμε στην εφημερίδα Αυγή, αλλά και τον ακούμε και μέσα από τη συχνότητα του 105 και 5 στο κόκκινο. Ο κύριος Χερουβίμ είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας θέλοντας να θέσω ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός της δημιουργίας και της έμπνευσης για έναν άνθρωπο ο οποίος καταπιάνεται με το σκίτσο και πιο συγκεκριμένα με την πολιτική γελιογραφία. Οι καιροί που ζούμε, κύριε Χερουβίμ, με την πολιτική πόλωση, με όλες αυτές τις διαδικασίες που ζούμε και σε κεντρικό επίπεδο, βοηθάνε στο έργο σας ώστε να έχετε δημιουργία και να αποτυπώνετε σκίτσα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα και την επικαιρότητα? Να σας πω, οι καιροί μας και βοηθάνε και δεν βοηθάνε. Από τη μια πλευρά βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές τα γεγονότα και οι ειδήσεις έρχονται σαν να είναι ήδη σχολιασμένες από κάποιο περίεργο γελιογράφο. Πολλές φορές ξεπερνάνε τη συνήθι φαντασία που έχουμε εμείς, τη ρουτίνα μας, ας πούμε. Και αυτό είναι και προσφορά, μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά μας δυσκολεύει κιόλας. Δηλαδή πολλές φορές δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, κάνουμε κάτι παράλληλο που δεν έχει και πολύ φαντασία. Δηλαδή μπορεί να ξεπεραστεί από την φαντασία της πραγματικότητας επόμενης μέρας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια έχει και ένα τραγικό στοιχείο όλο αυτό, το ότι όντως οι ειδήσεις και τα γεγονότα που μαθαίνουμε σχεδόν αυτοστιγμή με τα ηλεκτρονικά μέσα και έτσι τα παγκόσμια δίκτυα, πολλές φορές είναι τόσο τραγικές και ξεπερνούν αρνητικά τη φαντασία που μένει κανείς άναυδος. Όχι μόνο στο χώρο του σκίτσου και αυτής της δημιουργίας, αλλά και απλά να το σχολιάσει κανείς αδυνατή. Μάλιστα. Συμβαίνει, είπατε χαρακτηριστικά για τα γεγονότα. Συμβαίνει ένα γεγονός, είτε στον κόσμο είτε στην Ελλάδα, και πρέπει να αποτυπωθεί σε ένα χαρτί, ένα σκίτσο. Ο δημιουργός, ο γελιογράφος πιέζεται χρονικά? Δηλαδή αν του πει ο προϊστάμενός του ή ο συνάδελφός του στην εφημερίδα ότι πρέπει να το αποτυπώσεις σε κάποια λεπτά, σε κάποιες ώρες αυτό το συγκεκριμένο σκίτσο, θα πιεστεί βάση χρόνου ή ο χρόνος είναι ένα έξτρα κίνητρο για την δημιουργία και το τελικό αποτέλεσμα, όταν μιλάμε για εργαζόμενο σκητσογράφο σε μια εφημερίδα? Σε μια καθημερινή εφημερίδα. Οπωσδήποτε υπάρχει πάντα το πλαίσιο του χρόνου που σου βάζει μια πειθαρχία. Αλλά μην φανταστεί κανείς ότι γίνεται και κάτι μαγικό, δηλαδή ούτε και κάτι πολύ εκτάκτος πιεστικό, γιατί συνηθίζει ο σχολιαστής αυτού του είδους να δουλεύει με ένα ρυθμό συγκεκριμένο. Ξέρει ότι καλώς κακώς κάποιο σκίτσο θα έχει βγει μέχρι κάποια συγκεκριμένη ώρα που μπορεί να τον περιμένει η σελίδα της εφημερίδας. Οπότε, ναι, μεν αυτό έχει το άγχος που μπορεί να φανταστεί κανείς, όπως και για οποιαδήποτε άλλη δουλειά, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη, βέβαια, σου βάζει και ένα πλαίσιο που, αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι ο ίδιος άνθρωπος είχε ένα μήνα περιθώριο να κάνει το σχολιασμό του, μπορεί να κατέληγε σε έναν έτσι πιο εκλεπτισμένο και πιο δουλεμένο, ας πούμε, τρόπο να σχολιάσει τα πράγματα, αλλά και αυτό πάλι ένα πλαίσιο είναι, δεν έχει. Μαθαίνουμε να δουλεύουμε δηλαδή σε μια ρουτίνα όπως όλοι οι εργαζόμενοι έχουν, να παράξουν ένα έργο μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Mm-hmm. Και καμιά φορά αυτό είναι και κίνητρο για να σκεφτείς πιο απλά και να καταλήξεις να αποδώσεις αυτό που σχολιάζεις, ας πούμε, με πιο εύληπτο τρόπο. Γιατί καμιά φορά και ο άφθονος χρόνος δεν είναι και πολύ καλό σύμβουλος, δεν βγαίνει πάντα σε καλό.
Μάλιστα. Ο Βαγγέλης Χερουβίμ ξεκίνησε να καταπιάνεται διαβάζοντας κανείς και κάποια βιογραφικά σημειώματα με άλλα αντικείμενα και σπούδασε νομική στην Κομωτινή, επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άλλοι συνάδελφοί σας έχουν ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική ή με την ζωγραφική. Ένας σκητσογράφος και ένας πολιτικός γελιογράφος πρέπει να ακολουθήσει έναν στάνταρ δρόμο για να φτάσει στο σημείο να ασχολείται επαγγελματικά με το σκίτσο και την πολιτική γελιογραφία, ή μπορεί να μπει οποιοδήποτε σε αυτό το κόσμο, θα λέγαμε, της δημιουργίας της πολιτικής γελιογραφίας αλλά και ευρύτερα του σκίτσου? Οπωσδήποτε έχει και αυτό κάποιες προϋποθέσεις, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών. Κάποιος που ασχολείται με το σκίτσο και ακόμη περισσότερο με το πολιτικό σκίτσο ή το κοινωνικό σχόλιο, ας πούμε, του πολιτικού τύπου, απαραίτητα πρέπει να κουβαλάει μια γενικότερη συγκρότηση που να τον βοηθάει να διαβάζει την πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό έχει προέλθει από φοίτηση σε μια φιλοσοφική σχολή ή σε μια σχολή κινηματογράφου ή σε μια αρχιτεκτονική ή οτιδήποτε άλλο, καλών τεχνών, δεν εξαρτάται τόσο πολύ. Πιθανόν βέβαια αυτό να δίνει κάποιες πινελιές στον τελικό χαρακτήρα, το προσωπικό στυλ του καθενός, αλλά δεν είναι ευθεία συνάρτηση της σχολής. Δηλαδή υπάρχουν μεταξύ μας και άνθρωποι που είναι φυσικο-μαθηματικοί, ας πούμε. Mm-hmm. Δύο-τρεις αρχιτέκτονες. Παραπάνω ίσως, να λέω και λίγους. Οπωσδήποτε, εντάξει, σπουδές που έχουν να κάνουν και λίγο με σχέδιο και τέτοια, είναι λογικό να είναι μέσα από τις διαδρομές που έχουν οδηγήσει κάποιους ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ είναι αυτό το πολιτικό ενδιαφέρον να σχολιάσει τα κοινωνικά πράγματα και η κριτική διάθεση. Τα υπόλοιπα, όσο και αν ακούγεται και περίεργο, ακόμα και η ικανότητα στο σχέδιο, είναι κάτι, δεν θέλω να πω δευτερεύον, αλλά νομίζω ότι υπήρξαν και πολύ ικανοί άνθρωποι στο σχέδιο που δεν είχαν τα υπόλοιπα και φάνηκε αυτό στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι το κύριο είναι αυτό. Η λεωφόρος που σε οδηγεί, ας πούμε, σε μία από τις εκφράσεις που είναι το σκίτσο, το πολιτικό σκίτσο, είναι αυτό, το ενδιαφέρον να σχολιάσει με πολιτική κριτική ματιά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για έναν συνδυασμό. Από τη μία η πολιτική οπτική, πώς βλέπεις τα πράγματα και τα προσπαθείς να τα αποτυπώσεις, και από την άλλη βέβαια και το ταλέντο να φτιάχνεις ωραία σκίτσα που να παντρεύονται με την πολιτική άποψη και το σχόλιο. Ναι, εγώ αν έπρεπε να τα πω αυτά με μία λέξη, δεν θα μιλάω για ταλέντο αλλά για μεράκι. Μεράκι και πολλή δουλειά. Μάλιστα. Για να το εξελίξει κανείς. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δουλεύεις σε μια ιστορική εφημερίδα εδώ και χρόνια με μεγάλη προσφορά και στον πολιτισμό, εγώ θα έλεγα, και προφανώς και στα κινήματα και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, και ειδικά σε μια περίοδο που έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό, σου δημιουργεί ένα εξτρά άγχος το φορτίο του μέσου στο οποίο δουλεύεις, ή είναι και αυτό ένα βοηθητικό στοιχείο, προωθητικό θα λέγαμε, ως έξτρα πηγή έμπνευσης και μια σιγουριά που σου αποπνέει? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι το ίδιο, η ίδια αίσθηση με το να εργάζεται κανείς σε μια εφημερίδα που πρωτοεκδίδεται σήμερα. Επίσης δεν είναι το ίδιο από την άποψη της πολιτικής κληρονομιάς που κουβαλάει η Αυγή. Αυτό το μήνα εγώ συμπληρώνω εσείως 18 χρόνια στην Αυγή. Και από τα πρώτα βήματα δεν είχαμε αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω αν μειώνεται με τα χρόνια. Κάποτε θυμάμαι ότι σε μια εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου του Γιάννη του Καλαϊτζή, με παρουσίασε στο κοινό του ο Καλαϊτζής, που ήμουν και εγώ εκεί, λέγοντας ότι έχει το τρομερό βάρος
που μπορεί να το πει κανείς και προνόμιο να είναι σε μια, για μένα, σε μια εφημερίδα που, στην οποία υπήρξε ο Μπόστ, ο Καλαϊτζής, ο Πετρουλάκης, μεγάλα ονόματα. Αυτό είναι έτσι, πώς το πω, παρακολούθημα της ιστορίας που έχει ένα έντυπο σαν την Αυγή. Θα μπορούσε κάποιος άλλος συνάδελφος από άλλη ιστορική εφημερίδα να πει ανάλογα πράγματα. Οπωσδήποτε είναι βαριά κληρονομιά, αλλά πιο πολύ θέλω να πιστεύω ότι είναι δέσμευση στο παρόν. Ότι κάποια κεκτημένα στάνταρ, εννοώ αξίες που κουβαλάει ένα έντυπο ιστορικό, δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει, ούτε ο εργαζόμενος αυτήν, ούτε και το έντυπο. Έτσι, θα εξέπληκε τους πάντες εάν η Αυγή προσπαθούσε, ας πούμε, να κάνει λογοκρισία σε κάποια γελιογραφία. Δεν έχει συμβεί, εμένα τουλάχιστον δεν μου έχει συμβεί ποτέ, νομίζω ότι δεν είναι στην παράδοση αυτής της εφημερίδας. Το λέω σαν παράδειγμα, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά. Είναι το ότι νιώθεις ότι το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεσαι είναι συγκεκριμένο και απαιτητικό. Και δεν είναι διατεθειμένο να μαθήσει τα πάντα, όπως ενδεχομένως σε ένα έντυπο που πρωτοπερπατάει στο σήμερα, ας πούμε, και ακόμα ψάχνεται για το είδος του. Αυτό. Ναι, εννοείς, έχει μία ταυτότητα, ναι. Ναι. Ανέφερες όμως και ονόματα και άλλων συναδέλφων σου και σημαντικών προσωπικότητων, όπως του Γιάννη Καλαϊτζή, του Πετρουλάκη. Σαν χώρα, πιστεύεις, η Ελλάδα βγάζει σημαντικούς πολιτικούς γελιογράφους και σκητσογράφους? Έχουμε πλέον μία παράδοση η οποία και αποτυπώνεται και σε έργα και σε εκθέσεις, και μέσα όμως από τη δουλειά συναδέλφων σου σε ιστορικά έντυπα. Πράγματι είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Έχουμε μια παράδοση. Δεν έχουμε πάρα πολλούς σκητσογράφους και πάρα πολλούς πολιτικούς σκητσογράφους, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Ας πούμε η γειτονική Τουρκία, παρά τις συνθήκες ή ίσως κατά μία ανάγνωση και λόγω των συνθήκων που περνάει η δημοκρατία εκεί, έχει πολύ περισσότερους. Έστω και αν μερικοί τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να βρίσκονται και πίσω από τα κάγκελα. Η Ελλάδα έχει μια παράδοση. Είχε μια καλή παράδοση πάντα από την ανεξαρτησία ήδη, από τον προπροηγούμενο αιώνα. Αυτό εξελίχθηκε στα χρόνια, στις δεκαετίες, μέσα στην ιστορία, πολύ στενά δεμένα με τις ιστορικές συνθήκες, βέβαια, πάντα. Σήμερα δεν έχουμε πάρα πολλούς σκητσογράφους, αλλά είναι πραγματικά καλό το επίπεδο. Και αυτό φαίνεται όντως, όπως είπες, φαίνεται έτσι με μια ματιά σε οποιαδήποτε συλλογική έκθεση, όπως αυτή που έγινε πρόσφατα στο Σύνταγμα. Ναι. Και με αυτό ήθελα να οδηγηθούμε σε αυτό μέσα από τη συζήτησή μας. Τι συμπεράσματα βγήκαν από αυτή την έκθεση που ήταν αφιερωμένη? Καταρχήν να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Μετρό του Συντάγματος και ήταν αφιερωμένη στον πόλεμο, με τίτλο «Πόλεμος ΑΕ». Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα από μια τέτοια έκθεση που δεν τα είχε στο μυαλό του από πριν, γιατί είναι το θέμα τόσο βαρύ και τόσο παρόν, που και μάλιστα όταν αποφασίσαμε το θέμα της έκθεσης, γιατί κάθε χρόνο έχουμε την ευκαιρία περίπου αυτή την εποχή να κάνουμε μια έκθεση έτσι όλοι μαζί, αλλά το θέμα το αποφασίζουμε μεταξύ μας 2 μήνες πριν, ας πούμε, όταν αρχίζει η ετοιμασία. Mm-hmm. Καταλήξαμε σε αυτό το θέμα και δυστυχώς από τότε που καταλήξαμε στο θέμα μέχρι να γίνει, που έγινε με αυτές τις μέρες, το θέμα ήταν ακόμη πιο τραγικά επίκαιρο. Λόγω της Παλαιστίνης. Μετά τη σφαγή στη Γάζα, τη νέα σφαγή δηλαδή, τη συνεχιζόμενη. Και όλα αυτά, και το συνεχιζόμενο μέτωπο στη Συρία και όλα αυτά. Αποκτά λοιπόν μια τραγική επικαιρότητα πολλές φορές το δημιούργημα και η συλλογική δημιουργία όλων μας μαζί, που μας ξεπερνάει τις προβλέψεις μας. Επομένως, τα συμπεράσματα που θα έβγαζε κανείς
είναι τα ίδια περίπου που θα είχε στο μυαλό του πριν να δει την έκθεση και ή πηγαίνοντας προβληματιζόμενος μπροστά από όλα αυτά τα σχέδια. Η ανταπόκριση του κοινού όμως ήταν κάτι που όσο και να το φανταζόμασταν όταν το βλέπουμε μπροστά μας, όταν βλέπουμε ανθρώπους να μας γράφουν στο βιβλίο επισκεπτών ας πούμε, συγκινημένοι γιατί ταυτίστηκαν με κάποιες ιδέες που βγάζανε τα σχέδια ή γιατί μερικά σχέδια κατάφεραν να πούν χωρίς λόγια καλύτερα αυτά που ένιωθε ο καθένας για τον πόλεμο, για τον όλεθρο, για τη σφαγή αμάχων, μικρών παιδιών. Καμιά φορά το βλέπεις αποτυπωμένο στο χαρτί, αισθάνεσαι ότι εξέφρασε όλο αυτό που έχεις σκεφτεί κατά καιρούς για το θέμα. Διαβάζοντας πριν ξεκινήσει η έκθεση σε έντυπα της Αθήνας αλλά και σε ηλεκτρονικά μέσα και σε μεγάλες εφημερίδες ότι η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο σημείο του σταθμού του Συντάγματος, αντιλήφθηκα ότι προσπαθείτε να δώσετε και ένα στοιχείο μαζικής απεύθυνσης στον κόσμο που θα περάσει και θα δει τα σχέδια και τα εκθέματα. Θεωρείς ότι κάτι τέτοιο επιτεύχθηκε και από τη λογική αυτή που βάζεις ότι ο κόσμος πέρναγε, έβλεπε, ναι. Σημαίνει. Πρέπει να πω ότι ο χώρος αυτός του μετρό είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος χώρος στο κέντρο της Αθήνας που θα συγκέντρωνε περισσότερο κόσμο και ακόμα και περαστικούς που δεν ξέρουν ότι γίνεται η έκθεση και μπαίνουν και τη βλέπουν τυχαία. Mm-hmm. Οι υπολογισμοί των ανθρώπων του μετρό είναι και από τις προηγούμενες. Να θυμίσω ότι αυτή ήταν η τρίτη έκθεση στη σειρά, ετήσια. Mm-hmm. Η πρώτη ήταν για το προσφυγικό. Η δεύτερη πέρυσι ήταν για την... είχε τίτλο Sweet Europe. Είχε μια κριτική ματιά απέναντι στην Ευρώπη και στο μέλλον της. Και η φετινή που είχε θέμα τον πόλεμο. Υπολογίζουν οι άνθρωποι του μετρό που έχουν κάποια πείρα και κάποιο τρόπο ίσως και μαθηματικό να το κάνουν αυτό. Ότι βρίσκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως πάνω από 200.000 άνθρωποι, 250 μας είπαν πέρυσι, που είτε γνωρίζουν που πηγαίνουν και έρχονται ας πούμε στη Σαββατιάτικη Βόλτα ή την Κυριακάτικη Βόλτα τους στο κέντρο για να δουν την έκθεση, είτε περνάνε απλώς βγαίνοντας από το μετρό, γιατί είναι ακριβώς στην έξοδο. Είναι λοιπόν η στιγμή που... κάποιοι εργαζόμενοι σαν και εμάς, δημιουργοί σκίτσων που συνηθίζουμε να δουλεύουμε και λίγο μοναχικά, ακόμα και αν είμαστε σε ένα έντυπο που έχει πολλούς συναδέλφους γύρω-γύρω, είναι λίγο μοναχική η δουλειά μας. Καμιά φορά δουλεύουμε και μόνοι μας στο σπίτι. Mm-hmm. Δεν έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να δούμε τις αντιδράσεις του αποδέκτη της ιδέας που είχαμε και αποτυπώσαμε στο χαρτί. Εκεί λοιπόν είναι εντελώς το άλλο άκρο για τα συνηθισμένα. Είναι το ζενίθ της επαφής με τους παραλήπτες. Και είναι πραγματικά έτσι αξιόλογο. Είναι εμπειρία πολύ πολύτιμη. Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο σε σχέση με την σημερινή παρέμβασή σου και συζήτησή μας εδώ στο Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σε προσκαλέσουμε και στην Πρέβεζα, γιατί ξέρω ότι έχεις ξανάρθει στην περιοχή. Έχω έρθει όχι μια φορά, και... 3-4 φορές και μ' άρεσε πολύ η πόλη και θέλω σε κάθε ευκαιρία να έρχομαι. Και μακάρι να σε έχουμε και στο στούντιο και να μας δοθεί περισσότερος χρόνος να μιλήσουμε για τα σκίτσα και την πολιτική γεωγραφία, γιατί όχι μόνο εσύ αλλά και οι μεγαλύτεροι συνάδελφοι που ανέφερες μας έχουν ταξιδέψει είτε μέσα από έντυπα είτε μέσα από συλλογικές δουλειές και βιβλία και εμάς τους νεότερους αλλά νομίζω και πολύ ακόμα περισσότερο κόσμο. Δεδομένου ότι αγαπώ την περιοχή σας ιδιαίτερα και αγαπώ και το ραδιόφωνο, νομίζω ότι θα το κάνουμε γρήγορα. Λοιπόν, καλή συνέχεια και για χαρά από εμάς. Να είστε καλά.